Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Ένα ακόμη φόκους στον διαδικτυακό αέρα, μια ακόμη εκπομπή εν μέσω καραντίνας, εν μέσω όλης αυτής της διαδικασίας που μας απασχολεί το τελευταίο διάστημα και δεν ξέρουμε ακόμη, ναι μεν έχουμε μια ημερομηνία, 7 Ιανουαρίου, αλλά ακόμη δεν έχουμε την εικόνα για το πότε θα επιστρέψουμε στην καθημερινότητά μας. Σήμερα όμως έχω την ευκαιρία και μέσω της πλατφόρμας να ταξιδέψω, να πάω ένα ταξίδι στην άλλη άκρη, πέρα από τον Ατλαντικό, σε έναν φίλο τα παλιά, σε έναν άνθρωπο ο οποίος θα τον βάλω και αυτόν να ταξιδέψει, θα τον φέρω δηλαδή πίσω στην Ελλάδα, έτσι νοερά, έστω μέσα από αυτή τη διαδικασία. Μαζί μου σήμερα είναι ο Ντανιέλ Ουέλινγκτον, Γκονσάλβες Ουέλινγκτον ή ο δικός μας Ουέλι, όπως θέλει να το πει ο καθένας. Ουέλι, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα Αργύρη. Σε ευχαριστώ που με κάλεσε στην εκπομπή σου. Καλησπέρα σε όλους όσους μας ακούνε. Όπως λες εσύ, σε έφερα εδώ στη Βραζιλία. Και εγώ θα σε πάρω πίσω τώρα. Και εγώ νιώθω ότι είμαι ήδη εκεί, στην Ιμανθία, στη Νάουσα, στη Βέρεια, ξέρω εγώ, στην Ελλάδα. Καλά, νομίζω ότι το μυαλό σου ακόμη δεν έχει φύγει. Μπορεί να είσαι καιρό εκεί, αλλά σίγουρα σκέφτεσαι όχι, πολλά πράγματα. Όχι, δεν έχει φύγει, γιατί εντάξει, στην Ελλάδα δεν έμεινα 17 μέρες, ούτε 17 μήνες. Ήταν 17 ολόκληρα χρόνια. Και να μην σου πω 18, οπότε είμαι ήδη ένα χρόνο εδώ στη Βραζιλία. Εντάξει, δεν έχει φύγει εντελώς το θέμα Ελλάδα, μυαλό μου και τέτοια. Είναι αλήθεια, Ουέλι, πριν αναπτύξουμε την κουβέντα μας και σε πάω λίγο παλιά, θα μας πεις και τι κάνεις στη Βραζιλία. Είναι αλήθεια ότι όσοι ζουν στην Ελλάδα, μπαίνει και στο DNA τους, στο αίμα τους, το ελληνικό στοιχείο. Δηλαδή, έχεις πάρει συνήθειες που τις έχεις μεταφέρει και εκεί και σε κοιτάνε οι δικοί σου άνθρωποι και λένε, εσύ, τι είναι αυτό? Πώς φέρεσαι έτσι ή τι είναι αυτό που λες, το έχεις ζήσει αυτό? Εντάξει, εδώ είναι η ονοτροπία του Έλληνα με τον Βραζιλιάνο είναι περίπου σχεδόν τα ίδια. Ευτυχώς. Ανοιχτοί άνθρωποι, ναι, ανοιχτοί άνθρωποι, είναι χαρούμενοι άνθρωποι, φιλοξενούν πολύ καλά τους ξένους, όπως και εμείς. Όταν ο Έλληνας αγαπάει, αγαπάει πραγματικά. Δηλαδή δεν έχει ο Βραζιλιάνος, ο κόσμος στη Βραζιλία περίπου το ίδιο. Έχω πολλά συνήθεια που έχω μάθει στην Ελλάδα που τα κάνω και αυτά. Το καφέ μου, μπορεί να το πω, μετά το φαγητό κατευθείαν το καφέ, στη σαλάτα, στο φαγητό ακόμα να ζητήσω ψωμί που εδώ δεν υπάρχει αυτά. Και μου λένε, Ουέλη, τι κάνεις, τι είναι αυτό? Είναι πράγματα που έχω μάθει στην Ελλάδα τόσα χρόνια. Ήμουν σίγουρος. Να πω στο ακόμα και... Ναι. Ακόμα και την γλώσσα που μιλάγαμε την άλλη φορά. Καμιά φορά σκέφτομαι μια λέξη για να τους πω στα πορτογαλικά που έχω ξεχάσει, κατάλαβες. Να μπορέσεις να συνδέσεις αυτό που θες και που σκέφτεσαι να το πεις δηλαδή. Σε καταλαβαίνω. Είναι μια ζωή ολόκληρη, 17 χρόνια δεν το συζητώ. Για τον κόσμο μας παρακολουθεί τώρα, εντάξει βέβαια ο Ουέλι είναι μια χαρακτηριστική φυσιογνωμία και για όσους παρακολουθούν ποδόσφαιρο και τα προηγούμενα χρόνια και τα τελευταία, έχει μια εξαιρετική παρουσία στα ελληνικά γήπεδα, μακροχρόνια, το είπε κιόλας και ο ίδιος. Έχει αφήσει το στίγμα του, ένα μαγικό αριστερό πόδι, όπως λέγανε οι περισσότεροι. Είχε δημιουργήσει μια τριπλέτα φωτιά τότε στην ομάδα του Θρασίβουλου, αργότερα στον Απόλλωνα Καλαμαριάς, που άφησαν εποχή. Έχουν χαραχθεί αρκετές στιγμές. Βασικά όλη η πορεία η ποδοσφαιρική του Ντανιέλ έχει χαραχθεί στο μυαλό των ποδοσφαιρόφιλων και νομίζω ότι δεν χρειάζεται εγώ να περιγράψω την πορεία του στα ελληνικά γήπεδα, το λέει η ιστορία άλλωστε η ίδια. Όμως αυτό που όταν συναντήσει κάποιος τον Ουέλι για πρώτη φορά, μάλλον από κοντά για πρώτη φορά, σίγουρα το πρώτο που θα του έρθει στο μυαλό είναι τι αναπολύει από εκείνα τα πρώτα χρόνια που είχε έρθει στην Ελλάδα, τι του έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και αν ήταν αυτό που περίμενε τελικά. Εντάξει, κοίταξε, εδώ όταν ήρθα στην Ελλάδα ήταν το 2002, το Οκτώβριο είχα φτάσει στο λογαριασμό της Καλαμαριά για να ήμασταν σε δοκιμασία, δεν πήγα κατευθείαν μεταγραφή και καθίσαμε 3 μήνες από τον Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο. Τότε είχα την ευκαιρία, είχε γίνει πολλά τότε στη δίκηση της Καλαμαριά, κατάφερα και υπέγραψε ένα συμβόλιο. Αυτό που με έκανε εντύπωση πολύ, που δεν είχα ξαναζήσει ποτέ στη ζωή μου, ήταν, μπορεί να είναι περίεργο για κάποιους, για όχι, ήταν το κρύο, πολύ κρύο και χιόνι.
είναι αυτό που με έκανε πολύ εντύπωση τότε που έφτασε στην Ελλάδα. Ήταν το 2002 και πιστεύω είχε ρίξει στη Θεσσαλονίκη πολύ και αυτό εκεί με έκανε να... Δηλαδή χιόνι για μας βλέπουμε μόνο σε ταινίες και... Να πούμε, Ιουέλη, ότι εσύ είσαι από μια περιοχή κοντά στο Σάο Πάολο, νότιο ημισφαίριο, που αυτή την εποχή έχετε καλοκαίρι. Δηλαδή σε λίγο καιρό θα χτυπήσει 35 τέτοια εποχή, έτσι. Τέτοια εποχή, ναι. Τώρα αυτή τη στιγμή κάνει εδώ 30-35. Έτσι. Και τότε έφεγα εγώ τέτοια εποχή από εδώ και συναντάω στην Θεσσαλονίκη μείον 3 με χιόνι 3-4 μέρες να φτάσει το 1 μέτρο. Αυτό για μένα λέω σοκ. Τι έγινε τώρα. Σωστά. Πώς σε υποδέχτηκαν στην Καλαμαριά, Βουέλη? Πώς, δεν κατάλαβα. Πώς σε υποδέχτηκαν. Δέχτηκαν αμέσως, σε κοιτούσαν λίγο επιφυλακτικά, λίγο περίεργα. Όχι, εντάξει, τότε που είχαμε πάει, δεν είχα πάει μόνος μου, ήταν και ο Κλέιτον μαζί μου. Ήταν και ο παλιός γνώρισμος ο Ντάβινσον που είχε πέσει και στον Όφη. Μπράβο, ήμασταν εμείς οι τρεις. Στην ομάδα συναντήσαμε τον Εντουάρτα Μωρίν και, και οι δύο δερμηνέες που ήταν, οπότε ήταν η Βραζιλιάνη ατμόσφαιρα τότε εκεί. Ναι, ναι. Οι παίκτες, εντάξει, εμείς δεν ξέραμε την γλώσσα, πιο πολύ ήμασταν μεταξύ μας. Σιγά σιγά οι παίκτες μας γνωρίζανε, μας κάνανε πλάκα, επειδή ήμασταν πολύ μικροί. Ένας γνωστός δικός μου από τη Βέρεια ήταν ο Τρούπκος, ήταν εκεί μαζί μας. Το θυμάμαι λίγο πλάκα, λίγο αυτό, λίγο εκεί. Ήταν μια καλή υποδοχή, θα έλεγα εγώ. Πολύ καλή υποδοχή. Ο Θωμάς, τώρα που ανέφερε στο Θωμά, ο Τρούπκος είναι στην Βέρεια πλέον. Ο Έλλη, δεν ξέρω αν έχει μάθει, είναι γενικός αρχηγός. Και γενικότερα η Βέρεια τώρα έχει κάνει μια, να το πω έτσι, μια πανστρατιά. Έχει έρθει και ο Γιώτης Τσαλουχίδης. Δηλαδή δημιουργούν πλέον με ένα περιβάλλον στην ομάδα με παλιούς παίκτες και προσπαθούν μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία να επανεφέρουν τη Βέρεια στη Super League. Είσαι σύμφωνος με κάτι τέτοιο? Δηλαδή θεωρείς ότι η Βέρεια μόνο έτσι θα πάει μπροστά? Εγώ είμαι πολύ σύμφωνο με αυτό, γιατί γνωρίζω και προσωπικά το Θωμά. Είναι ένα καταπληκτικό παιδί. Πιστεύω ότι αυτές οι ομάδες όπως η Βέρεια, όπως ακόμα και ο Απόλλων Καλαμαριά, μία που μιλούσαμε, που μιλάμε για την καριέρα τη δικιά μου, εκεί που ξεκίνησε κτλ. Πιστεύω ότι αυτές οι ομάδες χρειάζονται παίκτες που έπαιζαν τότε, που δεν υπήρχε μόνο η αγάπη στο χρήμα. Δυστυχώς σήμερα, ακόμα και μικρούς, μεγάλους, σκέφτονται μόνο το χρήμα. Ακόμα και κάποιος που πάει να κάνει μια υποδομή σε μια ομάδα, π.χ. όπως η Βέρεια κτλ., άμα δεν είναι τέτοιος παίκτης που έχουν παίξει, έχουν πονέσει για την ομάδα, κοιτάνε πρώτα τα λεφτά και μετά να δημιουργήσουν κάτι. Εγώ είμαι πολύ σύμφωνο με αυτό που κάνει η Βέρεια, να φέρνουν παλιούς παίκτες, γιατί πιστεύω ότι η επιτυχία θα είναι 100%. Κατάλαβες. Oh. Μόνο έτσι μπορούν, μόνο οι άνθρωποι που έχουν παίξει, έχουν πονέσει για την ομάδα αυτή. Όχι οι άνθρωποι που δεν ξέρουν την ιστορία, δεν έχουν πατήσει ποτέ στα φορητήρια της Βέρεια να έρθουν να προσπαθήσουν να κάνουν κάτι. Άρα εδώ κολλάει νομίζω ο Έλλη να πούμε και για το τεράστιο λάθος που έχει κάνει ο Απόλλων Καλαμαριάς. Και έχει βρεθεί πλέον τώρα να πέσει ουσιαστικά απλά αγωνιζόταν. Η ομάδα έτσι, δεν ακριβώς. Είχε τις βάσεις να παραμείνει κατηγορία και τελικά έπεσε. Εσύ, βέβαια, ήσουν στην Ελλάδα, Γουέλη. Αν ήσουν στην Ελλάδα, τώρα πλέον έχει μετακομίσει και είσαι μόνιμα στη Βραζιλία και σου έρχονταν μια τέτοια πρόσκληση από τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Θα δεχόσουν, όπως ο Θωμάς ο Τρούπκος? Θα δεχόμουν με κλειστά τα μάτια. Γιατί ξέρεις, είναι κάποια πράγματα που οι άνθρωποι σήμερα, οι άνθρωποι δυστυχώς, η Καλαμαριά βρίσκεται σε αυτή τη κατάσταση τώρα. Επειδή έχει γίνει πολλά λάθη ένα πάνω στον άλλο, που επέτρεπε ο ίδιος ο Καλαμαριώτης εκεί. Γιατί είναι ανθρώπους που έρχονται και πουλάνε π.χ. παραμύθια που λέμε στα ελληνικά, μιλάμε τώρα. Πουλάνε παραμύθια ότι θα κάνει θα και δυστυχώς δεν το κάνουν. Μπαίνουν εκεί μόνο και μόνο να οικονομήσουν. Έτσι είναι δυστυχώς το ποδόσφαιρο εδώ και μια δεκαετία. Οι περισσότεροι μπαίνουν στο ποδόσφαιρο όχι να ξοδέψουν αλλά να οικονομήσουν και μετά τα παρατάνε χωρίς συνέστημα, χωρίς τίποτα. Και όλα καλά. Εγώ πιστεύω ότι οι περισσότερες ομάδες πονάνε για αυτό το λόγο. Δεν το λες μόνο εσύ, το λένε πάρα πολύ. Και βασικά και ο κόσμος άρχισε σιγά σιγά να συνειδητοποιεί ότι το χρήμα αλλοιώνει και αλλάζει ακόμα και τις αγαπημένες του ομάδες.
Με τρανό παράδειγμα τον Απόλλωνα Καλαμαριάς. Είναι δεδομένο. Μετά συνέχισε και η καριέρα σου, Βέλη, στο Θρασίβουλο, πολύ αξιόλογη παρουσία και εκεί. Θυμάμαι ένα παιχνίδι χαρακτηριστικά με την ΑΕΚ που εντάξει, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Εκείνο το παιχνίδι, φανταστικό. Γενικότερα, τι θυμάσαι μετά από την πορεία σου μέχρι να ολοκληρωθεί η επαγγελματική καριέρα? Θα συζητήσουμε μετά και για το εραστικό και για την Ημαθία. Κοίταξε, Αργύρι, εγώ μετά από την Καλαμαριά είχαμε με την ατυχία. Είχα την χαρά που ανεβήκαμε την Καλαμαριά τότε, μετά από 12 χρόνια παλεύοντας να ανέβει στην Αλφα Εθνική. Καθίσαμε 5-6 χρόνια, άμα θυμάμαι καλά. Μετά πάλι στεναχωρηθήκαμε όλοι, γιατί η Καλαμαριά έπεσε με την υπόθεση του Βάλνερ με τον Ολυμπιακό. Κερδίσαμε ένα παιχνίδι, δεν μπορούσαμε να χαρούμε καθόλου. Τελείωσε από εκεί η ιστορία μου σε Καλαμαριά. Ξεκινήσαμε μία πορεία προς την Αθήνα και πήγα στο Τρασίβουλος. Με το Σάκη το Τζόλι έκανα μία, όπως είπες εσύ, μία καλή χρονιά. 2008. Ναι. 2008, Βουέλη. Ναι, 2008-2009, άμα δεν κάνω λάθος, εκεί είναι. Κάναμε μια καλή πορεία. Μετά, θυμάμαι καλά, πήγα στο Διαγόρα Ρόδο. Και εκεί ξεκινάει, μια μεγάλη, δεν το λέω σαν δικαιολογία, αλλά για μένα ήταν δύσκολο. Το χαμό της μάνα, τη δικιά μου, για μένα ήταν πολύ δύσκολο. Δηλαδή, δεν μπόρεσα να κρατήσω όσο θα έπρεπε για να η καριέρα μου να ήταν πολύ ακόμα διαφορετικά, κατάλαβες. Μέχρι εκεί το θυμάμαι επαγγελματικά, που λέει ο λόγος, γιατί μετά από εκεί για μένα δεν είχα εκείνη τη χαρά να συνεχίζω να παίζω ποδόσφαιρο. Είχες χάσει τη συγκέντρωσή σου, την αυτοπεποίθησή σου. Ήσουν πολύ δεμένος με τη μαμά του. Θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά στις κουβέντες που είχαμε κάνει και κατηδίαν μαζί όταν βρισκόμαστε. Γενικότερα, ήσουν από τους ανθρώπους που έπαιζαν επαγγελματικά, αλλά η ψυχή σου πραγματικά το έλεγε. Δηλαδή δεν ήταν αυτό το καθαρά επαγγελματικό που λέμε ότι κλείνω τα μάτια και παίζω επειδή έτσι πρέπει. Ήσουν πολύ συναισθηματικός και αυτό νομίζω ήταν χαρακτηριστικό σου, Βουέλη. Εμείς Αγγίλη εδώ, δηλαδή αυτό που κατάκτησα εγώ σαν Βουέλη ήταν ένα όνειρο που δεν το πίστευα, ούτε εγώ δεν το πίστευα πολύ. Δηλαδή, δεν είχα τη βάση από μικρός σε ακαδημία και στο ένα και στο άλλο για να φορμαριστώ να γίνω επαγγελματία. Ήταν ξαφνικά. Παίζαμε εδώ με χαρά, αλλά δεν αφήναμε ποτέ την οικογένεια. Κατάλαβες, ήμασταν οι Βραζιλιάνοι. Άμα το δεις, θα σε βάλω και ένα άλλο όνομα, μεγάλο παίκτη παγκοσμίου. Είναι ο Αντριάνο που μόλις έχασε τον παπά του, κατευθείαν. Οι ποδοσφαιριστές, οι Βραζιλιάνοι, όχι, εντάξει, υπάρχει και στην Ελλάδα. Αλλά είμαστε πολύ δεμένοι με τους δικούς μου. Γίνεται κάτι, δεν μας ενδιαφέρει τι είναι να γίνει αύριο μετά αύριο. Εκείνη τη στιγμή εμείς απλά, πώς να στο πω, κλείνουμε ένα φως και λέμε... Χάνει το κόσμο. Σαν να έχει τελειώσει κάτι. Κακός βέβαια, αλλά είναι σαν να έχει τελειώσει κάτι. Και εκεί όχι, εκεί έπρεπε να πω εγώ στον ίδιο τον εαυτό, τώρα ξεκινάει. Αλλά δυστυχώς δεν ήταν έτσι. Μετάνιωσες για κάποια απόφαση που πήρες κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής σου καριέρας, δηλαδή για μια ομάδα που πήγες, για μια κίνηση που θα μπορούσε να την κάνεις διαφορετική, μια απόφαση? Υπάρχει πολλά πράγματα που κάνεις εσύ και μετά που τώρα που έχω σταματήσει το σκέφτεσαι και λες εκείνη τη στιγμή έπρεπε να κάνεις έτσι, εκείνη τη στιγμή έπρεπε να κάνεις, αλλά εμείς Αργύρι δεν ξέρουμε το αύριο, οπότε πρέπει να ζούμε το σήμερα. Ό,τι είναι να κάνουμε σήμερα και νομίζεις ότι είναι σωστά εκείνη την ώρα, αυτό έκανα εγώ, εντάξει, καμιά φορά το σκέφτεσαι, αλλά δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω. Οπότε θα έλεγα εγώ καλά έκανα και το έκανα γιατί έζησα, πώς να σου πω. Είναι πολύ σημαντικό να μην μετανιώνεις για ό,τι κάνεις, και τα καλά και τα κακά. Είναι μέσα στην πορεία σου, είναι στην ιστορία σου, αυτό είναι δεδομένο. Να πάμε λίγο τώρα προς το φινάλε. Όταν έρχεται ο Αλέκος ο Κεσίδης στην Λάρισα, στην Αγιά δεν ήσουν, στην Αγιά ήσουν τότε. Στην Αγιά ήμουν, ναι. Εργαζόσουν κιόλας, δεν είναι κακό για να έχεις κάποια χρήματα και για να κάνεις μια καλύτερη ζωή. Έρχεται ο Αλέκος ο Κεσίδης. Τι μεσολαβεί, τι θυμάσαι από εκείνη τη στιγμή και τι γίνεται μετά, έτσι, δώσε μας λίγο το story. Κοίταξε, εγώ ήμουν στη Δοτιά Αγιάς, είχε ένας εκεί ένας έμπορας που δούλευα μαζί του. Ήμουν οδηγός τότε στο εργοστάσιο το δικό του. Και έρχεται ένας εκεί, ένας κύριος,
να παραλάβει κάτι φρούτα. Εγώ καθόμουν εκεί, πίναμε καφέ και έρχεται ο κύριος Αλέξ, ο Κυσίδης, και λέει τι γίνεται, πώς και αυτά. Μιλάγανε για τα φρούτα και τέτοια και ο κύριος Χρήστος Περγελές, το όνομά του, λέει τον ξέρει αυτόν εδώ. Ο κύριος Κυσίδης, ο Αλέξ, όχι δεν τον ξέρω. Α, αυτός είναι ο Έλλη, εργάζεται εδώ και τα λοιπά. Και λέει να σε πάρω στην ομάδα, ήταν όλοι για μια πλάκα. Να σε πάρω στην ομάδα μου, στην Ημαθία, εκεί στην Άωσα και τα λοιπά. Λέω ναι, άμα είναι καλό το κασέ, του είπα έτσι για πλάκα και γελούσαμε όλους, ξέρεις, άμα είναι καλό το κασέ θα έρθω. Και μιλούσαμε εκεί για μισή ώρα και τα λοιπά. Έφυγε ο κύριος Χρυσίδης, ο Αλέκος, και μετά δεν σταμάτησε να με πάρει τηλέφωνο μέχρι να έρθω στην Άωσα. Και ήταν μια πολύ φιλική κίνηση και από αυτόν και από μένα και από τον κύριο Χρήστο Περγελές. Ήταν ευχάριστη και έτσι εμφανίστηκα και γνώρισε εσένα και τον Κεσίδη, τον Αλέκο, τον Νίκο, τον Μπάμπη, τον Δάσκαλο, τον Στέργη, τον Τσίλκο, τον Γλώσση, όλοι μαζί. Καλά. Ήταν έτσι περίπου ξαφνικά. Όταν έμαθα, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς το σκηνικό, όταν μου λένε, νομίζω Μέξ με πήρε τηλέφωνο, και μου λέει ετοιμάσου να ακούσεις κάτι το οποίο δεν θα το περίμενες ποτέ στη ζωή σου. Τώρα μιλάει για το επίπεδο γάστροδοχωρίου. Λέω, ξέρω εγώ, κανένα ποδοσφαιριστή ο οποίος είναι παλέμαχος και θα έρθει να παίξει ένα χρόνο έτσι για το, ναι, για το τυπικό. Και μου λέει, περίμενε, λέει σε δύο λεπτά. Με παίρνει τηλέφωνο μετά, εγώ είμαι έξω, το θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά. Και μου λέει, θα έρθει, λέει, ο Έλλη. Λέω, ποιος? Δηλαδή, ξέρεις, όταν έχεις στο μυαλό σου μια απορία ενός ποδοσφαιριστή, δεν διανοείσαι, άσχετα που εγώ παρακολουθούσα και Γάμα Εθνική Δέλτα τότε, με το Δωτιέα παρακολουθούσα. Ήξερα ότι είσαι εκεί. Αλλά δεν περίμενα ποτέ ότι θα έρθει καταρχήν στα μέρη μου και κατά δεύτερο σε μια ομάδα η οποία ήταν πριν από δύο χρόνια, νομίζω, είχε ανέβει κατηγορία από την Α2 στην Α1. Αλλά προφανώς εσένα δεν έπαιξε καθόλου αυτό ως εμπόδιο. Δεν υπήρχε ως εμπόδιο αυτό, παρά μόνο κοίταξε τους ανθρώπους που είναι στην ομάδα. Έτσι δεν είναι, Βέλη? Εγώ πολλές φορές αντιδρούσα και αντιδράω σήμερα. Δηλαδή δεν το σκέφτομαι πολύ την πολυτέλεια. Εγώ θέλω να είμαι κάπου που περνάω καλά. Κατάλαβα, εγώ θέλω να αγγελάω, πώς να σου το πω. Γιατί όταν μεγαλώνεις μόνος σε μια χώρα, διαφορετική χώρα, χωρίς τους δικούς σου, να μάθεις τη γλώσσα, να μάθεις ονοτροπία, να μάθεις τα πάντα, δεν υπάρχει άλλη λύση παρά να περνάς καλά, να μάθεις και να αγγελάς. Οπότε γι' αυτό πήρα την απόφαση να έρθω, γιατί περνούσα, δηλαδή μόλις που μιλούσα λίγο με τους ανθρώπους, πώς να σου το πω, όταν νιώθεις ότι ναι, εκεί θα περνάω καλά. Και έτσι δεν το σκέφτηκα δύο φορές. Κατάλαβες? Πώς φάνηκε όταν ήρθες στην ομάδα, όταν γνώρισες τους ανθρώπους, μετά μπήκες στην προετοιμασία, πώς σου φάνηκε το κλίμα, αν ζωρίθηκες καθόλου ή αν προσαρμόστηκες με την πρώτη? Όχι, εντάξει, δεν ζωρίθηκα καθόλου. Το θέμα μόνο που με φάνηκε λίγο περίεργο ήταν η πρώτη φορά που συνάντησα συμπαίκτης δικός μου να πάει στη δουλειά και μετά στη προπόνηση. Ναι. Αυτό δεν το είχα δει. Ναι. Αυτό δεν το είχα δει, οπότε αυτό για μένα ήταν λίγο πρωτόγνωρο και λέω, όπα, τι έγινε εδώ. Και να κάνω τρεις προπονήσεις την εβδομάδα και όχι πέντε και το παιχνίδι. Οπότε είναι τα δύο πράγματα που φάνηκαν περίεργο για μένα, αλλά δυσκολία δεν βρήκα καθόλου. Κατευθείαν με τους ανθρώπους, γιατί είναι και ανοιχτό, είναι ανοιχτή καρδιά όλοι. Άμα το δεις, άμα του λέω ονόματα έναν-ένα, δεν υπάρχει περίπτωση να πας εκεί και να μην χαρείς, να μην μπεις στο κλίμα κατευθείαν. Με ποιους ανθρώπους έχεις δεθεί πάρα πολύ, με ποιους μιλάς ακόμη? Κοίταξε, μιλάω με όλους όσο μπορώ, δηλαδή κρατάω και επαφή με τα παιδιά, ακόμα και τους νέους που είναι στην ομάδα. Έχουμε μια, ο προπονητής, ο Τενεκεντζής, έχει δημιουργήσει μια ομάδα στο Facebook. Α, είσαι μέσα. Είμαι μέσα, είμαι εκεί, δεν υπάρχει. Μιλάω με τα παιδιά, γελάμε. Μιλάω με τον Στέργη, τον Τσίλκο, με τον Δάσκαλο, ακόμα και με τον Νίκο του Κεσίδη, με τον Παπ, μιλάω με όλους. Τη διοίκηση δεν έχω χάσει επαφή με κανένα. Πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ σημαντικό και νομίζω ότι είναι και αμοιβαίο και αυτοί σε αγαπάνε πάρα πολύ και δέθηκαν πάρα πολύ μαζί σου. Εδώ δεθήκαμε εμείς που ήμασταν ουσιαστικά πολύ απ' έξω, εννοείται. Καταγράφουμε απλά την καθημερινότητα και δεθήκαμε και εμείς. Γιατί είναι αυτό που δεν περιμέναμε ποτέ, ότι είσαι τόσο απλός. Ουσιαστικά καμία σχέση με αυτό που είχαμε παρακολουθήσει εμείς στην επαγγελματική σου καριέρα. Θεωρούσαμε ότι θες ένας ακλασικός τουπέ ποδοσφαιριστής με το ύφος που θα είσαι απλησίαστος
Και ναι, ίσα ίσα περίμενα ότι θα δημιουργήσει και θέμα στην ομάδα, να σου πω την αλήθεια. Όχι. Αλλά τελικά. Όχι. Καμία σχέση. Ναι. Είναι αυτό, είναι αυτό που λέμε ότι ο πατέρας μου πάντα από μικρός με κουβαλούσε στη δουλειά μαζί του και έλεγε ένα θέμα ότι όπου και να πατήσει το πόδι μου, όπου και να βγω και να βγω, πρέπει να κερδίσει το σεβασμό. Γιατί θυμάμαι ένα σκηνικό στο σχολείο που με κοροϊδεύαν τα παιδάκια. Δεν θυμάμαι για ποιο λόγο τότε. Απλά πήγα στο σπίτι και έκλαιγα. Και λέω, μπαμπά, δεν με σέβονται. Και μου λέει, εσύ τους σέβεται? Λέω, όχι. Οπότε για να κερδίσει σεβασμό, δώσ' το πρώτα και μετά θα κερδίσει. Αυτό κράτησα στη ζωή μου και όπου και να έχω παίξει, όπου και να έχω μπει, να παίξω ή αποδυτήρια ή σπίτι ή κτλ. Δίνω, προσπαθώ να δώσω το σεβασμό μέσω ποδοσφαίρου. Γι' αυτό μιλούσα με κάτι παιδιά και μου λέει, Ουέλη, δεν περίμενα να είσαι τόσο όπως το είπες και εσύ, απλώς κτλ. Λέω, κοίταξε, δεν είμαι τίποτα παραπάνω από σένα. Απλά έπαιξα μπάλα, είχα τη τύχη και έπαιξα στην Αλφα Εθνική, δούλεψα και έφτασα εκεί. Από εκεί και πέρα είμαστε άνθρωποι. Αργύριοι, είμαστε άνθρωποι. Πονάμε, κλαίμε, γελάμε. Μακάρι να το βλέπαν όλοι έτσι, αλλά δεν είναι όλοι έτσι. Αλλά τέλος πάντων υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που όντως κινείται σε αυτό το επίπεδο. Και θα πω εδώ στον κόσμο που μας παρακολουθεί, ένα επίσης χαρακτηριστικό στοιχείο της απλότητας του Έλλη είναι ότι εγώ τότε ως είχα αναλάβει μια πρωτοβουλία και είχα διοργανώσει 3 All-Star Games. Ένα από αυτά, All-Star Game ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών, που δεν είναι και το πιο εύκολο να τους μαζέψεις όλους τέλος πάντων, σε ένα από αυτά είχε επιλέξει ο κόσμος να είναι και ο Έλλη. Απόλυτα λογικό, ήταν από τους MVP του πρωταθλήματος. Παρόλο που ήταν τραυματίας, είχε, θυμάμαι, μπανταρισμένο το πόδι κιόλας, δεμένο, με πατερίτσες ήσουν, ήρθε στο γήπεδο. Που δεν ήταν ένα γήπεδο της Νάουσας να πεις, άντε πες ότι εντάξει ήταν το γήπεδο της Νάουσας, είχε κάποιες ανέσεις, κάτσε στα καρεκλάκια. Ήταν το γήπεδο της Επισκοπής Νάουσης, ένα μικρό γήπεδο, κάθισε εκεί στο παγκάκι, με υπομονή, κάθισε και είδε, γιατί ο κόσμος τον τίμησε, του έδωσε την ψήφο για να είναι εκεί και τίμησε και εμένα ως διοργανωτή. Αυτό είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό στοιχείο και θέλω να το καταθέσω τώρα που βρήκα την ευκαιρία. Δεν θέλω να σχολιάσει τίποτα. Όχι, το καταλαβαίνω. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Πριν πάμε τώρα λίγο στη ζωή σου τώρα, στο παρόν, στη Βραζιλία, να κλείσουμε λίγο το κεφάλαιο του παρελθόντος και της καριέρας σου με την Νάουσα. Θέλω να μου πεις αν είναι αυτό που λένε αρκετοί όσοι φοράν τη φανέλα της Νάουσας, αν είναι όντως βαριά, αν το αισθάνθηκες και εσύ, Ουέλη. Κοίταξε, η φανέλα της Νάουσας είναι μια ιστορική φανέλα. Το θέμα είναι όχι βαριά. Τα παιδιά τώρα λένε βαριά. Όχι, δεν είναι βαριά. Θεωρούνται βαριά γιατί όπου μπει πρέπει να κερδίσει. Δεν είναι ότι είναι βαριά και φοβόμαστε να παίξει παιδί, είμαστε στην Νάουσα κτλ. Είναι υποχρεωμένη να κερδίσει. Αυτό πρέπει να καταλάβουν οι μικροί, γιατί εγώ δεν, όπως είπα και πριν, δεν θεωρώ βαριά. Και το άλλο στοιχείο που έχει η Νάουσα είναι ότι όπου μπαίνει σε σέβονται μεν, αλλά δίνουν το παιχνίδι τη ζωή του. Μόνο και μόνο μπορεί να μπει οποιοδήποτε παίκτη να φοράει τη φανέλα τη Νάουσα. Οι αντίπαλοι δίνουν τα πάντα όλα. Κατάλαβε. Και εκεί μα δυσκολεύει, γιατί όσο και να είσαι, υπάρχει αντίπαλο. Δεν είναι εύκολο το ποδόσφαιρο. Είναι δύσκολο. Και θεωρώ ότι δίνονται όλα οι παιδιά, όχι μόνο η Νάουσα, και η Βέρεια να πάει και ο Απόλλων Καλαμαριά να πάει να παίξει με μια ομάδα θεωρητικά, σε όνομα, ιστορία, πιο μικρή, αυτοί θέλουν να κερδίσουν τους μεγάλους. Όπως και εγώ όταν έπαιζα Αλφα-Εθνική, όταν έβλεπα Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Παραθηναϊκός, εγώ έδινα το παιχνίδι της ζωής μου. Κατάλαβες. Οπότε δεν θεωρώ βαριά, θεωρώ ότι η παιδί είναι ιστορική ομάδα. Όπου μπει, είναι αναγκασμένη να κερδίσει. Είναι υποχρεωμένη να κερδίσει. Ναι. Είναι λογικό. Κατάλαβες. Παλάει μια ιστορία. Λοιπόν, να πάω τώρα στο παρόν. Ουέλη, είσαι τώρα στην γενέτειρα, είσαι στο σπίτι σου. Επέστρεψε στα εδάφη. Πώς είναι τα πράγματα εκεί, πώς περνάς, θέλω να μου πεις. Αν εργάζεσαι, αν ασχολείσαι με το ποδόσφαιρο ή αν έχεις στο μυαλό σου να κάνεις κάτι σχετικά με το ποδόσφαιρο. Κοίταξε, εγώ τώρα τους λέω ότι είμαι στη δεύτερη πατρίδα. Η πρώτη είναι στην Ελλάδα, που λέει ο λόγος. Εδώ είμαι καλά, Αργύρη. Περνάω καλά. Εργάζομαι σήμερα σε μια επιχείρηση που έχει η αδερφή μου. Σαν security, ναι, σαν security, ναι, ναι, ή οικογενειακό τέτοιο. Δουλεύω εκεί,
τις ώρες μου περνάω εκεί πιο πολύ. Δεν κάνουμε πολλά πράγματα, γιατί έχουμε και τον ιό που απασχολεί όλο τον κόσμο αυτή τη στιγμή. Ποδόσφαιρο δεν μπορούμε, γιατί όλα τα γήπεδα είναι κλειστά. Τις προάλλες πήγα να παίξω λίγο ένα 5x5, αλλά μέχρι εκεί, γιατί το κλείσανε, παίξαμε δύο παιχνιδάκια, δύο Τετάρτες και μας κλείσανε. Οπότε η ζωή σήμερα του Έλλη είναι στο σπίτι, με την οικογένεια, με τον πατέρα που τον χαίρομαι τώρα, μετά από τόσα χρόνια μακριά, κάθε μέρα μαζί, βεβαίως, κάθε μέρα μαζί. Και περιμένουμε να τελειώσει όλο αυτό που μας απασχολεί αυτή τη στιγμή, να τελειώσει με το καλό, γιατί μας έχει φοβήσει όλους, και για να μπορέσουμε ίσως να κάνουμε κάτι. Με το θέμα το ποδόσφαιρο, όταν ήρθα, με πλησίαζαν 2-3 άτομα από την πόλη που ασχολείται με το ποδόσφαιρο, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι αν δεν μπορούμε να σκεφτούμε καν να κάνουμε κάτι αν δεν αρχίζει να ανοίξουν τα πράγματα, να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Αλλά στο μυαλό μου, στο πίσω μέρος του μυαλού μου, έχω βεβαίως να κάνω κάτι με το ποδόσφαιρο ακόμα. Μιλάμε πάντα για μια... Ναι. Για μια προσπάθεια με νεαρούς, με ακαδημίες, ή για μια ομάδα από την αρχή μέχρι το τέλος, δηλαδή, και να έχει και ανδρικό τμήμα. Όχι, είναι εδώ στο χωριό το δικό μου, περίπου σαν την Άουσα, σαν το Ροδοχώρι, ας πούμε. Ζακαρία. Ομάδα. Ναι, Ζακαρία είναι η πόλη, αλλά υπάρχει ένα, είναι σαν να είναι Νάουσα και Επισκοπή ή Προάστιο. Ναι, ναι. Μπράβο, Προάστιο αυτό. Ναι. Έχουμε μια ομάδα εδώ που κάποιους ανθρώπους έχουν μιλήσει και θα προσπαθήσουν να κάνουν κάτι. Μάλιστα. Και αν πετύχουν αυτό που θέλουν, μπορεί και εγώ να μπω μέσα και να τους βοηθήσω με την εμπειρία τη δικιά μου, σαν προπονητής ή σαν διοίκηση, δεν ξέρω, αυτό είναι κάτι που θα το συζητήσουμε και θα το δούμε τι είναι το καλύτερο. Πιστεύω εγώ ότι θα είναι μπρος το προπονητικό θέμα η θέση δική μου. Έχεις κάποιο σχέδιο για να περάσεις, να μπεις σε κάποια σχολή, να πάρεις το δίπλωμα? Αυτό ψάχνουμε και εδώ, γιατί εδώ μένω πολύ κοντά σε μία από τις μεγαλύτερες πόλεις του κόσμου, που είναι η Σαο Πάολο. Υπάρχει πολλά εδώ για πτυχίο κτλ. Και είναι κοντά. Μόλις μπορέσουμε και ανοίξουν όλα αυτά, θα το ψάχνουν πολύ, πολύ σοβαρά αυτό το θέμα, για να μπορέσω να δουλέψω όσο χρειάζεται και όσο πιο σωστά χρειάζεται. Αναφέρθηκε στην κατάσταση και στον ιό. Πού βρισκόμαστε τώρα στην περιοχή σου? Έχει κρούσματα? Ποια είναι τα περιοριστικά μέτρα σας? Έχουν τώρα κάποιο μερικό lockdown? Σε τι κατάσταση είστε, Βαλή? Εμείς περάσαμε δύσκολα εδώ, που ήταν σε περίοδο Μάρτιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος. Εδώ τότε είναι χειμώνας. Το χειμώνα ήταν δύσκολο. Όπως βλέπω στην Ευρώπη, το χειμώνα κλείνουν. Οι παιδί λένε ότι ο γιος το χειμώνα αφιξάνεται κτλ. Τώρα, Αργύρι, δεν μου αρέσουν να μιλήσω, αλλά οι παιδί με ρώτησε, θα μιλάω. Είχαμε μια τοπικές εκλογές πριν 2 εβδομάδες, να βγουν δήμαρχο και τα λοιπά, ναι. Δεν υπήρχε καμία ενημέρωση για το κορονοϊό. Μόλις τελείωσε οι εκλογές, βγήκαν οι δήμαρχοι και τα λοιπά και το ένα και το άλλο, ξεκινήσαν πάλι τα κρούσματα. Να κλείσουν μαγαζιά, να ξεκινήσουν τα μέτρα. Είναι κάποια πράγματα που όντως υπάρχει, γιατί έχω χάσει και μια θεία μέσω, η παιδί είχε κορονοϊό, αλλά υπάρχει αυτή την γρίπη όντως, αλλά δεν είναι τόσο τρομακτικό όπως μας παρουσιάζει. Άμα ανοίγεις το ίντερνετ ή ανοίγεις τη τηλεόραση σήμερα, ξαφνικά δεν φεύγουν ανθρώπους από τον κόσμο σήμερα από καμιά άλλη αρρώστια παρά COVID-19. Αυτό για μένα είναι λίγο περίεργα και δεν μου αρέσει να μιλάω, αλλά φτάσαμε εδώ, πρέπει να το πούμε. Και τώρα ξεκινήσαμε σιγά σιγά πάλι να έχουμε τα μέτρα μας. Ναι. Έχει 35 βαθμούς εδώ. Το χειμώνα το ξέρουμε ότι αφιξάνεται ο ιός. Τώρα με 35 πάλι μας κλείνει μέσα, οπότε δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι γίνεται. Σας έχει μπερδέψει, η αλήθεια είναι. Χαρακτηριστικό όμως το παράδειγμα με τις εκλογές. Δηλαδή πριν τις εκλογές δεν υπήρχε τίποτα και μετά τις εκλογές... Όχι. Έτσι. Έπρεπε έτσι να γίνουν, ήταν αναγκαίο. Έτσι, εγώ πιστεύω ότι οι παιδί βγήκανε να κάνουν
να κάνουν τα δικά τους τα φυλάδια και τα λοιπά. Βγήκαν οι δήμαρχοι στον δρόμο να κάνουν την προπαγάνδα του που λέμε. Ναι, ναι. Δεν υπήρχε καθόλου, δεν υπήρχε καθόλου τα μαγαζιά ανοιχτά και όλα εντάξει. Μόλις τελείωσε οι εκλογές την Κυριακή, τη Δευτέρα βγήκαν ανακοίνωση, κλείνουμε μέσα. Κλείνουμε, εντάξει, χαρακτηριστικό. Μάσκες φοράτε? Φοράμε και μάσκα, όπου πάμε είναι η μάσκα. Μόνο μάσκα. Ναι, αλλά κάτι άλλο που ήθελα να πω, συγγνώμη που διακόπτω. Όχι, τι. Όταν φοράμε τη μάσκα και είμαστε σε ένα εμπορικό κέντρο και είμαστε όρθιοι, περπατάμε, η μάσκα πρέπει να φοράμε. Ναι. Μόλις καθίσουμε να φάμε, η μάσκα βγαίνει και δεν κολλάει. Οπότε είναι ένα πράγμα εδώ που οι Βραζιλιάνοι αρχίζουν και τρελαίνονται με αυτό το θέμα. Και είναι ένας λαός που το αίμα βράζει. Δεν μπορείς εύκολα να τον περιορίσεις. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Μιλάς καθόλου με Κλέιτον, με Αμορίμ, μιλάς καθόλου Βέλη? Εδώ οι παιδί είμαστε από την ίδια πόλη με τον Κλέιτον. Εβδομάδα παρεβδομάδα είμαστε μαζί. Ένα Σάββατο, μια Κυριακή. Βρίσκεστε. Ναι, ναι, ναι. Καθόμαστε, πίνουμε το καφέ μας. Έχει έρθει εδώ, έχουμε φάει μαζί. Επειδή κρατάμε καλή σχέση. Από μικροί είμαστε μαζί. Αλλά με Εντουάρντο, Αμορίμ και τα λοιπά, αυτό είναι πολύ μακριά. Και έχουμε χάσει τις επαφές. Έχουμε χάσει τις επαφές. Εντάξει, οι αποστάσεις είναι μεγάλες στη Βραζιλία. Δεν το συζητάμε. Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Είναι μεγάλες αποστάσεις. Βέλη, νομίζω ότι η κουβέντα μας σήμερα ήταν, για μένα ήταν πολύ ευχάριστη. Ήταν σαν να πίναμε ένα καφέ, είχα καιρό να σε δω κιόλας και το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Νομίζω και ότι αυτοί που έχουν και επίσης καιρό να σε δούνε, τους έλειψε αυτή η διάθεση που έχεις, η χαρά για να μιλάς έτσι ωραία και όμορφα όπως μιλάς πάντα. Και επίσης δώσαμε και λίγο ένα χαρακτηριστικό και στους απολωνιστές, που εγώ την αγαπάω πολύ αυτή την ομάδα. Μπορεί να μην είχα πάει ο μικρότερος στο γήπεδο, πήγα αρκετά μεγάλος και δεν μπόρεσα να ζήσω τις μεγάλες στιγμές του Απόλλωνα, αλλά μέσα από εσάς και από παλιότερους ποδοσφαιριστές άρπαξα πολλά, δηλαδή αγκάλιασα αυτή την ομάδα, μόνο και μόνο τα λόγια τους. Και νομίζω ένα πλοκάμι του χταποδιού αυτού είσαι και εσύ. Το θεωρώ δηλαδή πολύ σημαντικό ότι μιλήσαμε και για τον Απόλλωνα και το χάρηκα πολύ και νομίζω ότι ήταν... Θεωρώ ότι το ευχαριστήθηκες και εσύ, νομίζω το... Και εγώ, Άγγελε, είναι πάντα ευχαρίστηση αυτό που μιλάς με ένα φίλο από την άλλη άκρη του κόσμου. Όπως είπαμε, εγώ ήρθα στην Ελλάδα, εσύ ήρθε λίγο. Έφερα για λίγο, ναι. Έλειπε μόνο το καφέ τώρα εδώ που δεν έχουμε, αλλά εντάξει, έτσι. Εντάξει, και αυτό. Εγώ χάρηκα πάρα πολύ αυτό. Που μπόρεσα και μίλησα λίγο στην εκπομπή σου. Εύχομαι ό,τι καλύτερο να περνάει, να φύγει αυτό το 2020 και το 2021 να είναι ακόμα καλύτερο και επιτυχίες σου εύχομαι, γιατί το αξίζεις. Είσαι άνθρωπο που ψάχνει, τρέχει πάνω κάτι αυτό που. Γιατί το κάνει επειδή το αγαπάς, όχι επειδή σε είπε κανένας. Το κάνει επειδή το αγαπάς. Και εύχομαι πραγματικά για να δουλέψει και να πας ακόμα καλύτερα και σε ανώτερα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ, Βέλη. Και σε σένα, ό,τι καλύτερο. Οικογενειακή ευτυχία, ηρεμία, τη χρειάζεσαι τώρα πάρα πολύ. Και όταν με το καλό τα βάλει κάτω στο τραπέζι, τα χαρτιά, τα απλώσει και δει τι μπορεί να κάνει. Εκεί μέσα κάπου να σκέφτεσαι ότι αυτό που θέλω να κάνω θα το κάνω μέσα από την καρδιά μου. Και αυτό και μόνο θα τα λύσει όλα. Νομίζω το ξέρεις και εσύ, δεν χρειάζεται να σου δώσω εγώ τη συμβουλή. Δεν το συζητάμε έτσι. Δεν το συζητάμε. Έτσι ακριβώς, Άγγελε. Έτσι ακριβώς. Όπως τα λες, είναι ηρεμία, είναι να σκέφτεσαι. Γιατί όπως κάθομαι εδώ τώρα, τις ώρες που δεν έχω κάτι να κάνω, κάθομαι στο δωμάτιό μου ή στο σαλόνι ή μιλάω με τον πατέρα. Καμιά φορά κάποια σκέλια που έχω. Το ένα είναι. Να έρθω σύντομα στην Ελλάδα, όχι για να μείνω, αλλά τουλάχιστον για διακοπές, γιατί χρειάζεται, κατάλαβε, όσο μπορέσω θα προσπαθώ να πηγαίνω έρχομαι. Δεν είναι εύκολα, είναι και τα έξοδα δεν είναι, πολύ, δεν είναι και λίγα βεβαίως, αλλά πάντα κάθομαι με ηρεμία και σκέφτομαι να κάνω και να πάρω την καλύτερη απόφαση. Όπως πήρα που ήρθα εδώ, πήρα την απόφαση, μετά ακολούθησε, ήρθε, ο κορονοϊός που μας έχει κλείσει όλους, φαντάσου, για ένα Έλληνα που μένει εκεί, που είναι η πατρίδα του, είναι δύσκολα, φαντάσου πόσο μάλιστα για τους ξένους που είναι εκεί. Με πολύ μεγάλο βάρος και παρατηρώ ναι. Και όλα στο τελευταίο διάστημα, Βέλη, αρκετοί ξένοι ποδοσφαιριστές του μπάσκετ, του βόλεϊ, του χάντμπολ, προσπαθούν να βρουν τρόπους να φύγουν, ενώ δεν θέλουν. Δεν θέλουν, περνάνε καλά εδώ, αλλά θεωρούν το μέλλον δυστυχώς. Αβέβαιο στην Ελλάδα. Δυστυχώς, γιατί είναι δύσκολα. Για τον Έλληνα είναι δύσκολα, επειδή εσύ είσαι εκεί, δεν μπορείς να πας αλλού, είναι δύσκολο. Πόσο μάλιστα σε εμάς που δεν έχουμε τους γονείς εκεί, θεία, θείο, παππού, γιαγιάδες,
πρέπει, οι ξένοι που λέμε εμείς, γι' αυτό πήρα την απόφαση, ήρθα, πιστεύω ότι μας φώτισε ο Θεός, γιατί δεν θα ήμουν πολύ εύκολα εκεί, πιστεύω εγώ, και έτσι, έτσι κι αλλιώς μπορώ να έρθω εκεί όποτε, όποτε θέλει. Κάνω τη... Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Είσαι κοντά στην οικογένεια, γι' αυτό είναι το πιο σημαντικό. Βέλη, χάρηκα έτσι πολύ που τα είπαμε. Την επόμενη φορά θα, το θα δούμε να το κάνουμε και με τον Κλέιτον μαζί, να απλώσουμε λίγο την κουβέντα, να θυμηθούμε και λίγο πιο συγκεκριμένες στιγμές από το παρελθόν. Και σίγουρα θα είμαστε καλύτερα το 2021 και εγώ είμαι πολύ αισιόδοξο. Να είσαι πάντα καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αγγελία. Καλή δύναμη. Καλό βράδυ σε όλους στη Βραζιλία. Να είσαι καλά και να προσέχετε εκεί, να δώσει χαιρετισμού σε όλους. Πώς μας βλέπει εκεί τώρα, του στέλνω τα χαιρετίσματα τα δικά μου. Να περνάμε ωραία και τη νέα χρονιά να μας βρει καλύτερα από το 2020 που δεν ήταν καθόλου καλά. Αμήν, Βέλη. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Καλή δύναμη. Καλό βράδυ, Βέλη. Ευχαριστώ.